Γιώργος Ολιάνης εδώ στο στούντιο, γιατί μπερδεύτηκα με τα πλάνα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Σε λίγο θα μας πεις, γιατί έχεις πλούσια εμπειρία από ένα κορίτσι με ένα υπέροχο χαμόγελο που από χτες μας λείπει, της Φόφης. Έχει ζήσει πάρα πολλές στιγμές μαζί της. Έχει γνωρίσει τον πατέρα της. Έχει ζήσει από κοντά το δράμα αυτής της οικογένειας, γιατί ο ένας μετά τον άλλο και στην ίδια ηλικία έφευγε από καρκίνο και χθες χάσαμε τη Φόφη. Δεν ήταν να τα πω τώρα. Μια εισαγωγή σου θέλω να κάνεις. Κοιτάξτε, εγώ τα παρακολουθώ ευρώντιτος αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα αυτά. Ιδιαίτερα το θέμα της Φόφης είναι τόσο πολύ σπαραχτικό που ένας έμπειρος άνθρωπος και ένας που έδωσε τον καρκίνο του πατέρα ή της μητέρας δεν μπορεί να το χωνέψει εύκολα αυτό το γεγονός. Έχουμε ένα πρόσωπο που μετά την τελευταία του εμφάνιση και την γενναία απόφαση σταματάω την διεκδίκηση της αρχηγίας στις μελλοντικές εκλογές και θέλω να παραμείνω εγγυητής της ενότητας παράταξης. Αυτό ήταν η τελευταία της υποθήκη. Αυτό φέγγει μέσα στο Πασόκ σαν σμαράγδι. Την ανέβασε τη Φόφη πολύ ψηλά αυτό το γεγονός. Τη έδωσε αυτό ακόμα που ίσως θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν το είχε χαρεί την απόλυτη δημοτικότητα, την απόλυτη αγάπη του κόσμου. Και όχι μόνο του κόσμου του Πασόκ, Γιώργο. Του κόσμου της πολιτικής, των Ελλήνων, του μεγάλου ελληνικού κόσμου που λέει ο Καβάφης. Παντού. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θράβεται από το εξής. Σύμπτωση ο καρκίνος του πατέρα. Σύμπτωση ο καρκίνος της μητέρας. Σύμπτωση καρκίνο του μαστού ίδια. Σύμπτωση η μέρα που φεύγει να είναι η μέρα που παγκοσμίως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Λέει ο Ελίτης. Πρέπει να ντρέπονται ορισμένες συμπτώσεις. Αυτή η σειρά, η ακολουθία των συμπτώσεων πρέπει να ντρέπεται. Δηλαδή τόσο έξω από τα όρια, τόσο υβριστική είναι ως προς την οικογένεια και ως προς τα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα τώρα για τον χαρακτήρα. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία δεν σήκωσε τρόνες ποτέ. Την είδαμε στη Βουλή λίγες φορές και αυτό ίσως το έκανε επειδή τη σκούντισε να το κάνει. Ήρεμη, γαλήνια, έχοντας όλο αυτό το όπλο από την εμπειρία αυτή την τεράστια, δεν χτύπησε αντιπάλους άνισα, αν και θέλω να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, δέχτηκε τέτοια χτυπήματα. Ακόμα θα θυμίσω σε σένα που είμαι εδώ γιατί είσαι ο Γιώργος Παπαδάκης που κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ και την κάνει καλά, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Θα σου θυμίσω ότι και το τελευταίο που ζήτησε μέσα στην απόλυτη ενδοχώρα του θανάτου, ας το πω έτσι, ήταν θέλω να είμαι ο εγγυητής παράταξης. Βλέπω ότι βάναυσα από άλλους διεκδικήθηκε λίγες ώρες μετά με τα ίδια ακριβώς λόγια αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Με ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Θα είμαστε οι εγγυητές της παράταξης. Αφήστε το ρόλο που ήθελε. Και σαν να μην το ήθελε ή σαν να μην άντεξε, δεν πρόλαβε ούτε αυτό να διεκδικήσει. Την πήρε με μεγαλοπρέπεια ο Χάρος. Αυτό είναι βαρύ. Να θέλεις κάτι τελευταίο, πως θέλει, τελευταία επιθυμία γίνεται ακόμα και στο σινκ-σινκ. Εσύ ξέρεις ως παλιός που ήταν οι επιθυμίες αυτών των βαριά κρυματισμένων ανθρώπων ικανοποιούνταν. Νόμος, θείος νόμος είχε γίνει. Εδώ δεν ικανοποιήθηκε. Ας ικανοποιηθεί το άλλο τουλάχιστον. Η ενότητα της παράταξης να κρυθεί από το γεγονός ότι κανένας δεν θα φύγει να χάσει. Τόσο απλό είναι. Γιατί έχουμε δει να φεύγουν όταν χάνουν. Εγώ θέλω να μείνω όμως στο θέμα της Φόφης. Έχει ένα εύστοχο τίτλο σήμερα η Εστία. Ο Κοτάκης έχει ένα εύστοχο τίτλο. Τι λέει? Γράφει «Έστω και για λίγο ένωσε τον πολιτικό κόσμο». Γιατί και οι σκηνές που είδαμε χτες στη Βουλή ήταν εντυπωσιακές. Βουλευτές και βουλευτίνες από διαφορετικά κόμματα αγκαλιαζόντουσαν συγκινημένοι για την απώλεια της Φόφης. Αυτό για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Ούτε εγώ. Σε ένα χώρο σφαγής και εσύ μάλιστα. Και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Δεν το έχεις δει. Ξέρεις όμως, Γιώργο, ότι θα προσθέσω χωρίς να σημαίνει ότι το αμφισβητώ.
την απάντηση της Λετίτσιας Βοναπάρτη, της μάνας του Ναπολέα. Τότε της λέγανε «Ο γιος σας νίκησε, ο γιος σας νίκησε». Έπλεκε η Κορσικανή και έλεγε «Αρκεί να κρατήσει αυτό, αρκεί να κρατήσει αυτό, να κρατήσει, να μην είναι μια ημέρα γεγονός». Αυτό. Πάντως είναι μια απώλεια η οποία έχει συγκινήσει τον κόσμο και ο τρόπος που λες και συνέδεσαι στα γεγονότα. Έλεγε ο Γιώργης το πρωί ότι η μοίρα έχει παίξει άσχημο παιχνίδι πολύ σε αυτή τη γυναίκα. Να πούμε και κάτι άλλο, Γιώργο. Το πλαίσιο ποιο είναι. Έχουμε μια Ελλάδα ξεχυλισμένη από την αγωνία από τον κορονοϊό. Ήδη δεν θέλω να, εδώ να κάνει κανένα σχόλιο, αλλά ήδη είμαστε σε ένα από τα χειρότερα σημεία που ήμασταν. 54 νεκροί είναι απώλεια πολέμου. Επί 10 μέρες, επί 20 μέρες, 30 είναι απώλεια πολέμου. Επί μελλοντική πρόβλεψη, σίγουρη μέχρι τα Χριστούγεννα, συνολικά 18.000 νεκροί η χώρα, δεν έχει προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μην απασχολεί πλέον. Ο θάνατος είναι η συντέλεια βέβαια μιας γέννησης, αλλά είναι και η συντέλεια μιας υπομονής. Πόσο να κρατήσει αυτός ο κόσμος. 2 χρόνια πάει τώρα. Και άκουσα, λυπάμαι και αυτό που θα το πω, τέτοια μέρα, με πολύ έτσι ελαφρή και βεβαιότητα, ελαφρότητα και βεβαιότητα, αν είναι να γίνει, αν θα ακούσουμε τις γράφει στο γερό της δημοσιογράφου, θα ακούσετε τους λοιμοξιολόγους, αν σας πούν lockdown ή δεν θα το κάνετε. Δεν θα το κάνουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Και θα σας το εξηγήσω, Γιώργο, γιατί είσαι από την καραβάνα της εποχής μας στρέφεσαι και εσύ, όπως και εγώ ακόμα. Για πες μου, χαίρομαι που η κυβέρνηση βάζει πρώτο θέμα τη ζωή του ανθρώπου. Το έβαλε στην πανδημία και δικαιώθηκε. Το έβαλε στην πρώτη φάση. Το ίδιο μας είπε στις πυρκαγιές. Κανένας νεκρός. Κανένας νεκρός. Εύσημα. Αλλά 1,5 εκατομμύριο κάηκαν τα στρέμματα. Άλλο. Κανένας νεκρός. Εδώ γιατί η πολιτική θα είναι διαφορετική. Γιατί θα ακούμε κάθε μέρα και το συνηθίσαμε, Γιώργο, αυτό είναι το χειρότερο. 30 νεκροί, 40 νεκροί, 50 νεκροί, το συνηθίσαμε. Μα δεν είναι πράγμα για να το συνηθίσεις. Είναι πράγμα για να πάρεις μια απάντηση. Αυτό οφείλεται σε αυτό. Και την απάντηση θα τη δώσουν πρώτα οι επιστήμονες και όχι οι πολιτικοί. Δεν είναι θέμα των πολιτικών. Η απάντηση στο ερώτημα τι γίνεται εκεί. Μα και εκεί έχουμε φαγωμάνα των πολιτικών χωρίς ουσιαστικά να βοηθάει ούτε τον εμβολιασμένο ακριβώς ούτε τον ανεμβολιασμένο. Λοιπόν, με συγχωρείς που είναι τέτοια μέρα, ιερή μέρα, λέω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι κοινός νους. Καλά κάνεις. Θέλει να με δείρει ένας. Γιατί. Δεν είναι αυτό, είναι, ξέρεις τι γίνεται. Αν είναι αυτό, είναι μουρλός τώρα. Και συστήσει σε μια γωνία, θυμάσαι τον το Χαρδαβέλα, το ότι ξύλο είχε φάει έξω από το Σκάι. Αλλά εσύ έχεις την απάντηση. Πάταξον μεν, άξον δε. Δεν είναι αυτό που καλά, αν δεις τη λέει, το ότι βρίσκουμε κάνει. Δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι ένας διάλογος ο οποίος. Αλλά ξέρεις, το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ερώτηση. Έχει αρχίσει και με ενοχλεί. Δηλαδή, ενώ το αδιαφορούσε, έχει αρχίσει και με ενοχλεί. Δεν έχει ο άλλος δικαίωμα να έχει άποψη. Δεν έχει άποψη. Δηλαδή στα χρόνια τα οποία εσύ της τεράστιας καριέρας σου, ο δημοσιογράφος πάντα διατύπωνε μία άποψη, έτσι. Και είχε το δικαίωμα ο πολίτης να την αποδέχεται ή όχι. Γιώργο μου, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Είμαστε ένα εξόχως υποκειμενικό επάγγελμα. Αντικειμενικό δεν υπάρχει. Τίποτα. Τον εαυτό σου εκφράζεις, αυτά που αισθάνεσαι, τις αισθήσεις σου, το μυαλό σου και τον εαυτό σου. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Σεβαστή η γνώμη του, αλλά έχει και εσύ τη δική σου. Άλλο, εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Χωρίς χαρακτηρισμούς. Εγώ ουδέποτε τους είπα ψεκασμένους. Ουδέποτε τους είπα, αλλά ξέρεις, δεν μπορεί ο άλλος πρωί-πρωί τώρα. Σου καλέει και τη διάθεση. Και μάλιστα μέσα σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα σήμερα. Λόγω της απώλειας της φόφης. Ήθελα να προσθέσω κάτι, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Έγινε έτσι τώρα το θέμα της φόφης που είχε, έγινε εις διπλούν, θα έλεγα. Πάθαμε αυτό το σοκ την πρώτη φορά που το μάθαμε και στη συνέχεια. Μην νομίζεις ότι τα πράγματα ήταν απλά. Η Φόφη το έκρυβε το γεγονός. Το είπε, αλλά έχω μαρτυρίες ανθρώπων που είναι πολύ κοντά της, που λιποθυμούσε στις σκάλες και σηκωνόταν τον ήρθε και έλεγε «Όχι ακόμα». «Όχι ακόμα». Πριν μπει στον Ευαγγελισμό. Αυτό πολλαπλασιάζει το θάρρος της και πολλαπλασιάζει τη σοβαρότητα του πότε πήρε την απόφαση για να το κάνει, την πήρε ακριβώς την ώρα που δεν έπρεπε να διασαλεύσει τη διαδικασία. Δηλαδή, έκανε πίσω την υγεία της. Αυτά τώρα δεν είναι γνωστά. Αλλά λέω ότι το έμαθε και προσθέτει, είναι ένα παλήμψη στο πόνο και οδύνηση η Φόφη Γεννημάτα. Πολύ σοβαρό τώρα του πατέρα της.
που το είχαμε ζήσει ως τρομερό γεγονός. Για εκείνος δεν μιλούσε καθόλου καλά. Η Φόβη όμως μίλησε κάποια στιγμή, είπε αυτά τα φοβερά πράγματα που θέλουν να είναι ιδέλτος για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Διότι αν δεν είναι ιδέλτος, θα είναι ύβρις από την πλευρά οποιοδήποτε να τα παραστρατήσει αυτά τα πράγματα. Και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι λες.